Γεια χαρά φίλοι του GameWorld.gr και καλώς ήρθατε στην παρουσίασή μας λοιπόν για τις νέες κυκλοφορίες του Οκτωβρίου. Έρχονται νέα games, αλλά πριν από αυτά μάλλον νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι δίνουμε για άλλη μια φορά πολλά δώρα στις νέες κυκλοφορίες. Κύριος χορηγός μας, το gwshop.gr. Εννοείται το καλύτερο online shop που υπάρχει στο σύμπαν. Πρέπει να μπείτε και να δείτε ότι έχουμε games στις καλύτερες τιμές της αγοράς. FIFA 22, Call of Duty Vanguard, τα πάντα όλα. Μπείτε στο online shop μας και αν τολμήσει κανείς και ρίξει τις τιμές, θα τις ρίξουμε και εμείς στον πάτο. Πριν όμως περάσουμε στο intro, ο λόγος περνάει στον Ανούμπι. Εδώ. Όλο το πλάνο δικό σου. Έχει μεγαλώσει πλέον. Κοίτα το. Βασιλιά τον έχεις. Lion King! Γλύκας. Και μετά από αυτό πάμε intro. Λοιπόν, αυτό το μήνα έχουμε πάρα πολλά games για Οκτώβριο, ως συνήθως, αλλά σε αυτό το βίντεο θα πούμε περίπου τα μισά. Τα άλλα μισά είναι στο GameWorld.gr, στον τομέα νέες κυκλοφορίες. Έχουμε βγάλει έξω πολύ πράγμα. Επίσης, να θυμίσουμε το διαγωνισμό μας, όπου δίνουμε μια Steam Card των 20€, προσφορά του gwshop.gr. Για να πάρετε μέρος, αρκεί να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να είστε συνδρομητής μας και να κάνετε share με hashtag GameWorld. Πριν μπούμε στις νέες κυκλοφορίες του μήνα, να αναφέρουμε ότι από χθες έχει κυκλοφορήσει το e-football και δεν το είχαμε αναφέρει στις κυκλοφορίες Σεπτεμβρίου. Έχουμε λοιπόν το νέο ποδοσφαιράκι της Konami που είναι για πρώτη φορά free to play στη δωρεάν έκδοση, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε για όλα τα format πλέον από Steam και PSN, Xbox Live. Μπορείτε να παίξετε αγώνες, single player ή online multiplayer με άλλους παίχτες. Υπάρχουν επίσης πάνω από 200 ομάδες, κυρίως με ψεύτικα ονόματα. Η πλήρης έκδοση τώρα κοστίζει 40€ και σας δίνει πρόσβαση σε όλα τα modes όπως Master League, My Club κτλ. Και η νέα έκδοση έχει ολοκένουργια engine, αν και ορισμένοι ποδοσφαιριστές έχουν περίεργα animation στο πρόσωπό τους και στο πώς κουνάνε το στόμα τους, κάτι που έχει δημιουργήσει και memes στο ίντερνετ. Το gameplay είναι δυστυχώς αργό, όπως και οι πάσες είναι αργές σε σχέση με πέρυσι. Περισσότερο όμως θα πούμε σε βίντεο που θα ανεβάσουμε στο GameWorld.gr, μάλλον την Κυριακή, και αναλυτικό review φυσικά, όπως και για τον πρώτο τίτλο του μήνα που θα αναφέρουμε αμέσως τώρα. Ξεκινάμε την πρώτη του μήνα, όπου έχουμε το απόλυτο video game για τον Οκτώβριο. Εντάξει, έχουμε πολλά καλά games, αλλά σιγά. Το παιχνίδι το οποίο 9 στους 12 μήνες του χρόνου είναι νούμερο 1 στα charts είναι το FIFA 22 για φέτος. Εντάξει, το FIFA ξέρετε ότι κάθε χρόνο είναι ένα παιχνίδι που μας πονάει, αλλά αναγκαστικά το αγοράζουμε γιατί έχει τα νέα roster των ομάδων και τέλος πάντων κάποιες βελτιώσεις, όποιες νομίζει EA. Φέτος έχουμε τη Hypermotion Engine, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις κινήσεις πραγματικών ποδοσφαιριστών και στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουμε 4.000 νέα animations. Ωστόσο, η αγαπητή EA το έκανε αυτό προσβάσιμο μόνο στις εκδόσεις των PlayStation 5 και Xbox Series X. Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις PS4, Xbox One, Switch αλλά και PC αυτή τη φορά θα έχουν την περσινή engine. Θα είναι σαν να αγοράζετε ένα DLC που ούτως ή άλλως είναι σαν να αγοράζετε DLC. Σκοροϊδεύει η EA και το πληρώνετε 70 με 80€. Εκτός και στο GW Shop το δίνουμε στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Τώρα είναι 58€ και 65 αν θυμάμαι καλά για PS5 και Xbox Series X, αλλά θα πέσει ακόμα πιο κάτω για όποιον τολμήσει και τη ρίξει. Εν πάση περιπτώσει, μην πέρα σας από τη πω ότι εμείς σας το δίνουμε και με την νέα engine. Όχι μόνο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο τέλος, ναι, θα δίνουμε τη νέα engine σε όλα τα format. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από τη Hypermotion Engine, στο Career Mode μπορείτε να δημιουργήσετε δικό σας σύλλογο. Έχω ήδη ανεβάσει gameplay βίντεο. Επέλεξα να έχω τους χειρότερους παίχτες, αλλά έκανα αρκετές μεταγραφές και επέλεξε να έχω και το μικρότερο budget. Και ultimate δυσκολία. Επίσης, στις νέες ομάδες προσθέθηκε ο Αποέλ από την Κύπρο. Δεν υπάρχει όμως το πρωτάθλημα της Super League, όπως δεν υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Προσθέθηκε το Ινδικό πρωτάθλημα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι ούτε ένας δεν θα τολμήσει να παίξει. Στις 5 Οκτώβρη έχουμε το Alan Wake Remaster, το οποίο θα κυκλοφορήσει για PC, PS4, Xbox One, PS5 και Xbox Series X. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έρχεται αυτή η σειρά στις κονσόλες της Sony. Τώρα θα έρθει λοιπόν σε όλες τις κονσόλες και έχει ανακοινώσει η Remedy ότι εδώ δεν θα έχουμε τοποθέτηση προϊόντων όπως σε άλλα games της. Το Alan Wake Remaster θα έχει ανάλυση 4K και θα τρέχει στα 60fps. Στις κονσόλες είναι της γενιάς και στα PC εννοείται δεν υπάρχει frame cap. Την ίδια ημέρα έχουμε το BPM, το Bullets per Minute, ένα πάρα πολύ ωραίο shooter το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει από πέρσι για PC. Τώρα θα έρθει και σε PS4 και Xbox One. Έχουμε επίσης το Exophobia, ένα first person shooter με retro style γραφικά, έχει pixel art γραφικά και είναι sci-fi. Επίσης έχει επιρροές Metroidvania. Σας βάζει να αντιμετωπίσετε εξωγήινους, αλλά Εντάξει, και μόνο από το είδος του και τα γραφικά του είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο. Και κλείνουμε εκείνη την ημέρα με το Hell Let Loose, το οποίο έρχεται πλέον και σε PlayStation 5 και Xbox Series X και S. Ένα πολύ ωραίο FPS το οποίο έχουμε δει φυσικά σε PC. Συνεχίζουμε με το Jet The Far Shore για PC, PS4 και PS5. Αυτό είναι ένα cinematic action adventure λοιπόν, στο οποίο θα πρέπει να πάρετε μέρος σε μία αποστολή. Θα πρέπει να χαράξετε το μέλλον για τον άνθρωπο που τον στοιχειώνει η λύθη. Παίζετε με τον ανιχνευτή που ονομάζεται Mei. Και είστε οι πρώτοι που θα πάτε σε έναν μυθικό πλανήτη ωκεανό. Στην ουσία πρόκειται για ένα πλανήτη ο οποίος είναι γεμάτος από νερό. Θα πρέπει να εξερευνήσετε αυτό το μέρος. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί, τους οποίους θα πρέπει να σκοτώσετε ή να αντιμετωπίσετε. Διάφοροι τρόποι για να επιβιώσετε σε αυτό το πλανήτη. Η κύρια αποστολή σας είναι ένα wave, ένα ηχητικό κύμα, το οποίο είναι αυτό που έχει στείλει μήνυμα σε πάρα πολλούς στο σύμπαν για να μαζευτούν και να ενωθούν. Εσείς θα πρέπει να βρείτε από πού έρχεται αυτό το πράγμα, ποια είναι η πηγή του και βασικά αυτή είναι η αποστολή σας σε αυτό το πολύ ωραίο game. Πέρα από την εξερεύνηση, θα πρέπει να ανακαλύψετε και την τοπική χλωρίδα και πανίδα και θα πρέπει να προσαρμοστείτε στους νέους κινδύνους και να λύσετε τα προβλήματά σας μέσω επιστημονικών εργαλείων. Δεν θα πρέπει επίσης να πειράξετε τη χλωρίδα και την πανίδα, αυτό το κάνουμε και στην πραγματική ζωή. Και η δράση χωρίζεται μεταξύ πτήσεων με jet και gameplay πρώτου προσώπου που μπορείτε να προσγειωθείτε και να εξερευνήσετε τον κόσμο από κοντά. Και για εσάς που προτιμάτε το ξύλο, έρχεται το Nickelodeon All Star Brawl για όλα τα φορμάτ. Είναι ένα fighting το οποίο μοιάζει με το Super Smash Bros. Και έχει χαρακτήρες από το Nickelodeon όπως ο Bob Σκουνταράκης, ο Patrick ο φίλος του, τα χελωνονιτζάκια και άλλοι. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει με 20 χαρακτήρες από 13 σειρές και στην πορεία θα προσθεθούν και άλλοι. Και θα το παίζει κρυφά η Χριστιάνα τον ελεύθερο χρόνο της χωρίς να μας λέει τίποτα, θα επιλέγει τον Patrick. Εγώ παίζω ακόμα Dead or Alive κρυφά, οπότε άσε με, εγώ είμαι άλλη περίπτωση. Λοιπόν, και κλείνουμε με το Super Monkey Ball Banana Mania, ένα platform party game λοιπόν από τη σειρά Monkey Ball που θα κυκλοφορήσει και αυτό για όλα τα φορμάτ. Επίσης θα το παίζει κρυφά η Χριστιάνα και θα τρώει και μπανάνα. Και παγωτό μπανάνα επίσης. Και χυμό μπανάνα. Ακόμη στις 6 Οκτωβρίου έχουμε το Art of Rally, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ήδη σε PC και κονσόλες Xbox, τώρα έρχεται και σε PS4 και PS5. Είναι ένα racing χαριτωμένο retro style με κάμερα top-down. Που θα παίζει κρυφά ο Μάνος. Πες και να ισχύει. Στις 7 Οκτωβρίου συνεχίζουμε το Far Cry 6, το οποίο μας βάζει σε ένα εικονικό νησί, Γιάρα λέγεται, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για την Κούβα. Και εκεί θα πρέπει να ανατρέψουμε τον δικτάτορα, τον Άντον Καστίγιο, ο οποίος μάλιστα έχει και τον γιο του, τον Diego, τον οποίο μεγαλώνει με σκοπό να τον διαδεχθεί. Εκεί αναλαμβάνετε τον ή την Ντάνι Ρόχας, μιας και μπορείτε να ορίσετε και το φίλο του χαρακτήρα σας, και προσπαθείτε να ανατρέψετε τον Καστίγιο και το καθεστώς του. Το Far Cry 6 είναι φυσικά FPS, το οποίο ανεβάζει τα skills σας και το crafting σας και το gameplay ακολουθεί το στυλ της σειράς, καθώς θα μπορείτε να προσλάβετε companions, ενώ υπάρχει και νέα γκάμα όπλων, ορισμένα από τα οποία είναι ιδιαίτερα αστεία, όπως π.χ. εκτοξευτήρας CD που παίζει μουσική. Στο Far Cry 6 θα υπάρχει μια κάμερα τρίτου προσώπου σε ορισμένα σημεία μόνο, ενώ υποστηρίζεται online co-op και σε ένα mode ξεχωριστό από το campaign θα ελέγχετε και τους εχθρούς Vaas, Pagan Min και Yosef, τους αγαπημένους σου δηλαδή, με το Season Pass όμως του Far Cry 6, άρα θα πληρώσετε εξτρά στη Ubisoft. Επίσης κάθε κακός θα έχει ένα δικό του θεματικό level, το οποίο θα βρίσκεται μέσα στο διαστραμμένο μυαλό του και κάθε DLC θα σας κάνει ολοένα και πιο δυνατούς. Πληρώστε και DLC. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου έχουμε μια έκδοση η οποία έχει σπάσει ρεκόρ πωλήσεων στο GW Shop. Πρόκειται για το Metroid Dread για το Nintendo Switch και ειδικά η σπάνια συλλεκτική έκδοση δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το Metroid Dread λοιπόν κυκλοφορεί για το Switch και στην έκδοση η Samus Aran πολεμάει με εξωγήινους στον πλανήτη ZDR. Θα βρείτε σπηλιές, δάση, σημεία με λάβα και υποβρύχιες αποστολές. Θα έχετε επίσης Armor Cannon, Missiles, μηχανισμό slide και counter και θα μεταμορφώνεστε σε morph ball, θα έχετε το flash shift skill με το οποίο θα τηλεμεταφέρεστε, αλλά και το storm missile όπου θα εξαπολύετε πολλές ρουκέτες μαζί. Τα ρομπότ EMMI θα σας κυνηγούν και θα έχουν σκληρό armor, είναι από τους πιο δύσκολους εχθρούς στο παιχνίδι. Αν σας συλλάβουν τότε πεθαίνετε ακαριέα και θα σας καταλαβαίνουν από τον ήχο. Θα μπορείτε ωστόσο να μείνετε σε λειτουργία stealth και να μην εντοπιστείτε, αλλά να ξεφύγετε. Και επίσης θα υπάρχουν και τα καθιερωμένα boss fights, γιγάντιοι εξωγήινοι που θα είναι η μεγάλη απειλή για την Samus. 12 Οκτώβρη έχουμε το Back 4 Blood, ένα survival horror FPS, το οποίο το αναπτύσσει η Turtle Rock και αναπτύσσεται και από τους δημιουργούς του παιχνιδιού της Valve. Σε αυτό θα παίζετε co-op 2 με 4 παίκτες ή online PvP μέχρι και 8 παίκτες. Ένα νέο χαρακτηριστικό εδώ πέρα θα είναι οι κάρτες. Στην αρχή του κάθε level θα χτίσετε το deck με τις κάρτες σας και θα επιλέγετε για παράδειγμα κάρτες για healing, για μεγαλύτερο damage ή για καλύτερη αντοχή. Αντίστοιχα ο εχθρός και συγκεκριμένα ο AI Director θα χρησιμοποιεί corruption cards ή θα κάνει spawn επιπλέον εχθρούς για εσάς. 15 Οκτώβρη έρχεται η Crisis Remastered Trilogy, αυτή η πολύ ωραία συλλογή για PC, PS4, Xbox One και Nintendo Switch, όμως τώρα θα κυκλοφορήσει και για PlayStation 5 και Xbox X και S, στα οποία θα τρέχει στα 1080p, 4K ανάλυση και 60 FPS. Συνεχίζουμε με το The Good Life για PC, PS4, Xbox One και Nintendo Switch. Πρόκειται για ένα action-adventure RPG με γάτες από τον Ιάπωνα game designer Hidetaka Suehiro, ή αλλιώς τον Sueri, τον δημιουργό του Deadly Premonition και του D4. Βάσει σεναρίου, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα προσπαθείτε να συλλέξετε σημαντικά αντικείμενα τα οποία συνδέονται με τα γεγονότα της ιστορίας. Η πόλη αλλάζει τη νύχτα και γίνεται προσβάσιμη από γάτες, καθώς περιλαμβάνει μυστικά μονοπάτια και βόλτες στις ταράτσες άλλων σπιτιών. Ένα χαριτωμένο action-adventure RPG με γάτες. Για όσους τους αρέσουν οι γάτες, όπως επίσης η Χριστιάνα. Αλλά δεν πρόκειται να το παίξεις ποτέ. Ιου! Ας αρέσουν πιο πολλοί σκύλοι, αρέσουνε. Εννοείται οι σκύλοι. Τι να μ' αρέσει από τη γάτα. Κοίτα τι μαθαίνει κάποιος μετά από 10 χρόνια για τη συνεργάτητά του. Είναι φοβερό. Εντάξει, θα αρέσουν και οι γατούλες, απλά προτιμάς τους σκύλους προφανώς. Μ' αρέσουν οι γάτες μόνο αν είναι πάνω από 60 κιλά, δηλαδή τίγρης και τα λοιπά. Ό,τι να είναι. Όποιος έχει μια τίγρη, ας τη χαρίσει τη Χριστιανά. Συλλαμβάνει τη Χριστιανά. Παρακαλώ, ναι. Της αρέσουν τα τσιτά. Έχω ακούσει ένα φίλο από το χωριό, μπορεί να την ρίξετε με τσιτά. Πολύ καλή ιδέα. Ναι. Και κλείνουμε τη 15η Οκτωβρίου με το action fighting Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. Η ιστορία προέρχεται από την πρώτη σεζόν της σειράς anime Demon Slayer και ο πρωταγωνιστής Ταντζίρο Καμάντο θα πολεμάει διάφορους δαίμονες με σκοπό να επαναφέρει την αδερφή του από δαίμονα σε άνθρωπο. Θα υπάρχει εξερεύνηση, boss fights, versus mode και υποστήριξη τοπικού και online multiplayer. 22 Οκτωβρίου έχουμε τη συνέχεια της σειράς The Dark Pictures Anthology με το House of Ashes για PC, PS4, PS5, Xbox Series X και Xbox One. Ένα interactive drama, survival horror από την Supermassive Games και βέβαια θα έχουμε πολύ τρόμο και πολύ αλληλεπίδραση με διάφορους NPCs. Στις 26 Οκτωβρίου έχουμε το Guardians of the Galaxy για PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Πρόκειται για ένα action-adventure με υπερήρωες της Marvel. Εδώ πέρα θα ελέγχετε τον Peter Quill, τον Star-Lord, με κάμερα τρίτου προσώπου. Χρησιμοποιείτε το Elemental Gun του και τα Jet Boots του για να ορίσετε. Τα άλλα μέρη της ομάδας σας θα είναι η Gamora, Rocket Raccoon, Groot και Drax the Destroyer. Θα τους δίνετε εντολές μέσα στη μάχη και θα ελέγχονται από την CPU. Κάθε χαρακτήρας θα έχει τα δικά του skills και abilities, ενώ θα υπάρχει και ομαδικό special ability, το Team Handle, με το οποίο ο Star-Lord θα διεξάγει λόγο μαζί με τραγούδι για να εμψυχώσει τους συμπολεμιστές του. Επίσης, το σενάριο θα λαμβάνετε αποφάσεις μέσα από τις επιλογές των διαλόγων. Την ίδια μέρα έχουμε το Solar Ash, ένα adventure platform, στο οποίο ελέγχεται το χαρακτήρα Ray, έναν Void Runner μέσα σε μια μαύρη τρύπα, σε ένα περιβάλλον γεμάτο νέων χρωματισμούς και 3D τοπία. Το gameplay εστιάζει περισσότερο στην κίνηση και λιγότερο στη μάχη. 28 Οκτωβρίου έχουμε το Age of Empires 4. Επιτέλους είναι έκδοση της σειράς μετά από τόσες επανεκδόσεις παλιότερων που έχει βγάλει η Microsoft. Έρχεται επιτέλους το Age of Empires 4, το οποίο θα κυκλοφορήσει για PC και εδώ θα βρισκόμαστε στον μεσαίωνα. Η εταιρεία ανάπτυξη είναι η Relic Entertainment, γνωστή από τη σειρά Warhammer. Θα υπάρχει λοιπόν μεταξύ άλλων και campaign με την εκστρατεία των Νορμανδών στην Αγγλία και πολλά ακόμη campaigns. Οι περισσότεροι μηχανισμοί θα προέρχονται από το Age of Empires 3 και θα πρέπει να συλλέξετε resources για να χτίσετε κτίρια, να κάνετε upgrade, ενώ οι μονάδες σας θα αποκτούν abilities. Για παράδειγμα, αν πάρετε κάποιο Relic, οι Monks θα έχουν Area of Effect. Στο λανσάρισμα θα έχουμε 8 πολιτισμούς: Άγγλους, Κινέζους, Μογγόλους, Ινδούς, Γάλλους, Δυναστεία των Αβασιδών, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ρώσους. Την ίδια ημέρα έρχεται το Fatal Frame Maiden of Blackwater. Το ιαπωνικό first person και survival horror με τα κορίτσια που τραβάνε φωτογραφίες οντότητες είχε κυκλοφορήσει μόνο για το Wii U τότε και μετά από λαϊκή απέτηση θα κυκλοφορήσει πλέον σε όλα τα format, δηλαδή σε PC και κονσόλες της 8ης και 1ης γενιάς. Συνεχίζουμε με το Riders Republic, ένα racing για πολύ εξειδικευμένο κοινό. Θα κυκλοφορήσει για PC, PS5, Xbox Series X και S, PS4 και Xbox One. Οι κούρσες θα αφορούν μηχανές σε βουνό, σκι, snowboard, wingsuit και rocket wingsuit. Το παιχνίδι θα εστιάσει κυρίως στο multiplayer, αφού θα υποστηρίζει μέχρι και 50 παίκτες ταυτόχρονα. Σε PS4 και Xbox One θα υποστηρίζει μέχρι 20 παίκτες. Θα υπάρχει επίσης το Trix Battle Arena, ένα mode 6v6, το οποίο θα σας επιβραβεύσει με πόντους για τα κόλπα τα οποία θα κάνετε. Και στις 21 Οκτωβρίου έχουμε το Mario Party Superstars, την νέα έκδοση της σειράς Mario Party για το Switch, το οποίο έχει γύρω στα 100 mini games, ορισμένα από αυτά επανασχεδιασμένα για να παίξετε με την παρέα σας. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες κυκλοφορίες Οκτωβρίου. Όλα τα games βρίσκονται στο gwshop.gr. Ευχόμαστε καλό κάψιμο και θυμίζουμε διαγωνισμό από το Gamivo. Gamivo.com για να βρίσκετε PC games, κωδικούς από κάρτες PSN, Xbox Live στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πολύ απλά πρέπει να είστε subscribed στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε ένα share στο Facebook με hashtag GameWorld, like στο βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο με τα games που θέλετε να παίξετε από αυτό το μήνα. Ένας τυχερός από εσάς κερδίζει κάρτα Steam των 20€. Η κλήρωση θα γίνει σε μια εβδομάδα από τώρα. Λοιπόν, αυτά από εμάς, παιδιά. Καλό μήνα και καλή επιτυχία. Τα λέμε, καλό μήνα. Α, ο Βαλμπονά του Ολυμπιακού. Καλώς τον. Κοίτα εδώ η Φάκη. Σαν να μπαίνει στο ταβέρνα και να λέει: Λοιπόν, φέρε 3 κοψίδια τώρα. Ωραία, το Γαν, παιδιά, μας έτυχε. Ετοιμάζεται να μας βομβαρδίσει. Γεια σου, το Γαν. Γκολ, όχι! Γκολ! Έλα, γκολ! Όχι, ρε μαλάκα, τι έπιασε!